τι θα γίνει όταν η Κομισιόν απαιτήσει από την επόμενη κυβέρνηση την τήρηση των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων που μάλιστα υπέγραψε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Τι θα γίνει όταν αρχίσουν οι αυστηρές συστάσεις για περιορισμό των κρατικών δαπανών κοινωνικής πολιτικής. Και εδώ έχει δίκιο ο κύριος Κουτσούμπας που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, που λέει, που ρώτησε, εσείς θεωρείτε ότι μπορεί όλα αυτά να γίνουν αγγελικά πλασμένα εντός αυτής της καθαρά μονοπωλιακής αρπακτικής πολιτικής που έρχεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς το ΜέρΑ25 ως ευρωπαϊστές απαντάμε στο ερώτημα του κύριου Κουτσούμπα. Λέμε όχι, δεν γίνεται χωρίς ρήξη. Γι' αυτό εμείς είμαστε το κόμμα της προγραμματικής ρήξης. Τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να τον απασχολεί ποιος έχει το πάνω χέρι όπως απασχολεί τον κύριο Βαρουφάκη. Αν τον έχουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, ούτε καλούμε τους λαούς να επιλέξουν τον καλό ή τον κακό. Κάτι που μάλλον επιθυμεί ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος εμφανίζεται ντούρος εχθρός μόνο του γερμανικού ιμπεριαλισμού, κλείνοντας το μάτι προφανώς σε κάποιους άλλους σεισμούς, όπως για παράδειγμα ο Αμερικανικός, ο Βρετανικός, να σκεφτούμε, πάει λέγοντας. Φίλοι του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας έκανε μια αναφορά. Στο πλαίσιο της αγάπης και της συντροφικότητας απέναντί σας, θα απαντήσω με αγάπη και συντροφικότητα. Εμείς δεν επιλέγουμε μεταξύ υπεριλισμών. Εσείς επιλέγετε. Εσείς επιλέγετε να μιλάτε συνέχεια για τον Αμερικανικό και όχι για το Γερμανικό. Εμείς δεν κάνουμε καμία απολύτως διάκριση, όλοι οι υπεριαλισμοί είναι εχθροί όλων των λαών. Και δεν χρειάζεται να δώσουμε διαπιστευτήρια σε κανέναν. Το ΜέρΑ25 είναι το μοναδικό κόμμα και το DiEM25 το πανευρωπαϊκό κίνημα, το οποίο έχουμε πρωτοστατήσει για τον Julian Assange, είναι μέλος μας ο Julian Assange, ξέρουμε τι σημαίνει ο καθημερινός αγώνας εναντίον του υπεριαλισμού, ξέρουμε τι σημαίνει ο υπεριαλισμός που σκοτώνει το σώμα και την ψυχή του συντρόφου μας αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ.